Το αγοράκι διασώθηκε από την ομηρία και μεταφέρθηκε πρώτα στο νοσοκομείο Λάρνακας. Φέρει σοβαρό τραύμα στο λαιμό από το μαχαίρι του δράστη πατέρα του. Γύρω στις 10.30 μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Μακάριο νοσοκομείο στη Λευκοσία. Εκεί βρίσκεται η Όλγα Κωνσταντίνου και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έγινε με το παιδάκι, ποια η κατάσταση της υγείας του? Καλό μεσημέρι, Αθηνά. Βρισκόμαστε εδώ στο Μακάριο νοσοκομείο στη Λευκοσία, όπου γύρω στις 10.30 το πρωί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το 16 μηνών αγοράκι. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Λάρνακας στο Μακάριο για περαιτέρω νοσηλεία. Να πούμε επίσης ότι το παιδί συνοδευόταν από τη μητέρα του. Το αγοράκι φέρει τραύμα στο λαιμό μήκους 10 εκατοστά και βάθος 3 εκατοστά. Η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική. Να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε επίσημη γνωμάτευση από το γιατρό του νοσοκομείου που το παρακολουθεί. Μόλις έχουμε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Όλγα, γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία της μητέρας? Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έχει τραύμα στο μάγουλο και βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γι' αυτό το σκοπό ζήτησε να την επισκεφθεί κοινωνική λειτουργός, έτσι ώστε να την βοηθήσει να χειριστεί όλο αυτό που έχει συμβεί. Ολγά.